Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Φοίνικης και έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του χωριού εδώ. Τα γκρατάχια της δομής. Εμείς δεν έχουμε εικόνα της δομής που έχει ένας δήμος στην Αλβανία, αλλά λίγο πολύ καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας και αυτοί που μας βλέπουν πώς λειτουργεί. Καταρχήν χαιρόμαστε που σας βρήκαμε στον τόπο σας. Πρέπει να σας φέρουμε τις ευχές του Δημάρχου μας, του Κώστα του Τζιούμι, και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλωστε θα έρθουν εδώ γιατί το επόμενο διάστημα θα ολοκληρώσετε την τελετή αδελφοποίησης. Ήρθαμε λοιπόν για να γνωρίσουμε στους Αρκάδες το Δήμο Φοίνικης με τον οποίο αδελφοποιήθηκε η Τρίπολη και να σας γνωρίσουμε καλύτερα, να δούμε πώς ζείτε, ποιες είναι οι ανάγκες σας, τι κάνετε εδώ. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθαμε σε μια μέρα και βρήκαμε ένα σύλλογο ανθρώπους από το Αίγιο, από την Αθήνα, από την Ιγουμενίτσα, που έχουν έρθει εδώ να μάθουν μουσική, να ανιχνεύσουν τα παιδιά αν θέλουν να μάθουν. Άρα μας αρέσει πάρα πολύ πραγματικά που ήρθαμε σε μια ημέρα που έχει δράσει στο τόπο σας. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι δύσκολο να διοικείτε ένα δήμο με τόσα πολλά χωριά, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αυτός ο Δήμος έχει δημιουργηθεί από την Ένωση, από ένα σχέδιο, ας πούμε, όπως έγινε ο Καλλικράτης στην Ελλάδα από το 2014, με 5 κοινότητες, και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα Δήμο ο οποίος στην συντριπτική του πλειοψηφία είναι από κατοίκους ελληνικής καταγωγής. Ένα Δήμος ο οποίος θα πρέπει να ορθοποδήσει, να προκόψει, και αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι να κρατήσει τους ανθρώπους μας εδώ στον τόπο μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, είναι ένα στοίχημα το οποίο θα πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε και να το καταλάβουμε έτσι ακριβώς. Το πόσο σημασία έχει να εργαστούμε πάνω σε αυτό, να δημιουργήσουμε μια στρατηγική που θα μπορέσει να κρατήσει τον τόπο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς τους οποίους εμείς περνάμε. Είναι 58 χωριά, είναι μια περιοχή η οποία έχει τεράστιες ανάγκες από υποδομές, ορεινή, από δρόμους, από πόσιμο νερό, από ηλεκτρικό ρεύμα. Και θα μπορούσαμε να τονίσουμε εδώ ότι επενδύσεις στην παροχή ρεύματος έχουν να γίνει από τότε που έχουν φτιαχτεί τα δίχτυα, από το 1975-76. Είναι εκείνης της εποχής και δημιουργούνται συνέχεια προβλήματα. Εμένα η ταπεινή μου άποψη είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που εμείς δεν είχαμε μια συγκεκριμένη στρατηγική, ούτως ώστε να δουλέψουμε, να φτιάξουμε τις υποδομές, τις κατάλληλες υποδομές, σπρώξαμε τον κόσμο να φύγει προς την Ελλάδα. Γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά, περίπου όλοι οι Έλληνες, οι βορειοϋπηρώτες έχουν την διπλή υπηκότητα και έχοντας μια τεράστια διαφορά στην ποιότητα ζωής ανάμεσα στα δύο κράτη, ας πούμε και στην παιδεία και σε όλα αυτά, ανάγκασε πολύ κόσμο να φύγει. Ήταν μια τεράστια βοήθεια αυτό το επίδομα που δινόταν στους Έλληνες βορειοϋπηρώτες, τους υπερήλικους, ως το 2009 που άρχισε η κρίση στην Ελλάδα. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ τον τόπο μας. Βοήθησε ο κόσμος εδώ να φτιάξει τα σπιτάκια τους, να συντηρηθεί με αξιοπρέπεια εδώ σε αυτόν τον τόπο. Και δούλευε όλο το σύστημα. Και αυτό έφερε μια φτώχεια η οποία είναι, αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, και πιστεύουμε αυτή με τη νέα απόφαση της κυβέρνησης για να επανέλθει αυτό, να βοηθήσει κατά κάποιον τρόπο τον κόσμο να ζήσει εδώ με αξιοπρέπεια. Τώρα, όσον αναφορά στην επιστροφή, αυτό είναι δύσκολο και αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι, επειδή ο τόπος μας, η περιοχή μας, ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος που έχει τεράστιες δυνατότητες, εσείς θα το διαπιστώσετε και από μόνοι σας αυτές τις ημέρες που θα είστε εδώ, σίγουρα θα δείτε μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που γνωρίζετε παρακολουθώντας από την Ελλάδα ή μέσα από τα
δίκτυα, τα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί αυτό το διαπιστώνουμε όσες φορές έρχονται κάποιοι, είτε πολιτικοί, είτε δημοσιογράφοι, είτε οτιδήποτε, δεν γνωρίζουν αυτή την πραγματικότητα και είναι κακός δηλαδή. Οι Έλληνες, οι Ελλαδίτες δεν έχουν την εικόνα, είναι πολύ κοντά και θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να πάρουν ένα λεωφορείο και να έρθουν μια εκδρομή να δουν αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούσαν να κάνουν και διακοπές για παράδειγμα στους Αγίους 40, γιατί είναι ένα τουριστικό θέατρο της Αλβανίας πολύ δυνατό, δυναμικό, αναπτυσσόμενο. Έχουμε ένα τεράστιο πολιτισμό, έχουμε φυσικούς πόρους, έχουμε νερά, έχουμε κάμπους, έχουμε βουνά, έχουμε φαρμακευτικά φυτά. Έχουμε πολιτισμό. Πολιτισμό τον οποίο το εδώ κράτος θα προσπαθήσει να το εξουδετερώσει, ούτως ώστε να μην μιλάει αυτός ο χώρος ελληνικά. Δεν θέλουν να μιλάτε ελληνικά δηλαδή. Αυτό το λέω σε εισαγωγικά. Ναι. Το λέω πάντα σε εισαγωγικά και πρέπει να το καταλάβουμε έτσι. Όχι μόνο να μην μιλάμε την ελληνική γλώσσα, αλλά να μην μιλάει ελληνικά αυτός ο χώρος ο οποίος είναι δικός μας. Ενοχλεί η ομογένεια δηλαδή, έτσι. Σίγουρα. Εμείς όμως θα πρέπει... Δεν τη βλέπουν την ομογένεια ως... Δεν θα έπρεπε μάλλον να τη βλέπουν την ομογένεια ως ένα συνεκτικό στοιχείο για το ίδιο το κράτος, γιατί όταν έχεις πολλούς πολιτισμούς, διαφορετικούς πολιτισμούς που συνυπάρχουν, αυτό δίνει μια υπεραξία σε ένα κράτος. Του δίνει κι άλλες δυνατότητες. Αυτό είναι σωστό. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Αυτό είναι σωστό. Το οποίο λέτε, αλλά εδώ από πολλές δεκαετίες τώρα υπάρχει μια νοοτροπία στην αλβανική κοινωνία ότι το κακό της Αλβανίας θα έρθει από την Ελλάδα. Και έχοντας το... Μας βλέπουν ως εχθρούς δηλαδή. Έχοντας το υποσυνείδητό τους αυτό το πράγμα, αν και η Ελλάδα μετά το 90 βοήθησε, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορούσε να είχε γίνει αν η Ελλάδα δεν είχε ανοίξει τα σύνορα και τις πόρτες των σπιτιών οι Έλληνες για να βοηθήσουν αυτό το λαό εκείνες τις δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Εμείς όμως, για μένα, που έχω ζήσει όλη την μεταχωρητική κατάσταση εδώ στην Αλβανία και γνωρίζω πάρα πολύ την νοοτροπία, νομίζω ότι αυτό το οποίο παραπέσαμε και εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες μειονοτικοί στο ότι οι Αλβανοί δεν ήθελαν να επενδύσουν και ήθελαν να με έναν άλλο τρόπο να φύγουν οι Έλληνες. Γιατί υπάρχουν τρόποι, ο πόλεμος, υπάρχει και άλλος τρόπος που μπορούν, δηλαδή σου κάνουν τη ζωή δύσκολη με τις περιουσίες, με την επιβίωση, με τις υποδομές, ούτως ώστε ο κόσμος αυτός να φύγει. Αυτό το βιώσατε, το βιώσατε. Ας πούμε, έχω ακούσει πολλές φορές ότι στην περιοχή της Χιμάρας ότι υπάρχουν νόμοι, αποφάσεις που δημιουργούν δυσκολίες στους ντόπιους, χάνουν τις περιουσίες τους εύκολα. Εσείς είχατε αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα εδώ? Είναι έντονο αυτό το φαινόμενο και εδώ, το θέμα το περιουσιακό. Υπάρχει μια έτσι επίθεση σε εισαγωγικά από πρώην ιδιοκτήτες, σε εισαγωγικά για αυτοί, γιατί από τη στιγμή που αυτοί έχουν όλα τα μέσα, τα αρχεία, το κράτος, τις δομές, την αστυνομία, την δικαιοσύνη και όλα αυτά, έχουν πάρει τεράστιες εκτάσεις, περιουσίες, πράγμα το οποίο αυτό έρχεται σε αντίθεση και με διεθνείς νόμους, συνθήκες για τις μειονότητες, για την προστασία των μειονοτήτων. Άρα, εδώ θα πρέπει, είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό, θα πρέπει ίσως και θα έπρεπε βέβαια να ήμασταν πάρα πολύ πιο συντονισμένοι με την Αθήνα, ούτως ώστε αυτά τα θέματα τα σημαντικά πάντα να πέφτουν στο τραπέζι των συνομιλίων. Εξωτερικών έχει μια, ουσιαστικά ένα υφυπουργείο για τους απόδειμους Έλληνες. Αυτό το υφυπουργείο σας στηρίζει, είναι κοντά σας, μακριά σας, πώς το βλέπετε αυτό το υφυπουργείο? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τις διπλωματικές αρχές. Αυτά τα 3 χρόνια τελευταία η συμβολή τους εδώ σε αυτό το κομμάτι ήταν
πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή και με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό προς τον τόπο μας. Είναι κάτι αυτό που εμείς χρειαζόμασταν, γιατί πάντα ξέρετε και στην πολιτική υπάρχουν οι αντίθετες απόψεις, υπάρχουν διαμάχες. Αυτό συμβαίνει και λογικό είναι μας. Και πρέπει να συμβαίνει. Και εμείς το έχουμε παρακάνει κατά κάποιον τρόπο, γιατί στο τέλος εμείς θα πρέπει όλοι μας, ανεξαρτήτως τις διαφωνίες που μπορεί να έχουμε πολιτικά, να μας ενώνει το εθνικό μας συνέστημα, η αγάπη για την πατρίδα μας, και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αυτό δεν μπορούμε να το διαπραγματευτούμε για καμιά πολιτική, για κανένα προσωπικό συμφέρον και για τίποτα. Κατανοητό. Εάν εμείς θα μπορέσουμε να συνονοηθούμε πάνω σε αυτό, πιστεύω και το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υφυπουργείο θα πρέπει να είναι πιο κοντά στα προβλήματά μας, να μην έτσι διαχωρίζουμε τους ανθρώπους εδώ και τους πολιτικούς σε καλά και σε κακά, σε δικούς μας και σε όχι δικούς μας, γιατί αυτά είναι... Τα κομματικά της Ελλάδος φτάνουν και εδώ. Όχι, δεν είναι θέμα κομματικών. Αλλά όχι πολύ. Δεν είναι θέμα κομματικών, σίγουρα φτάνουν και εδώ, γιατί οι βορειοπρόεδρες είναι και ψηφοφόροι. Λογικό, ψηφίζουν και στην Ελλάδα. Οπότε και άρα αυτό, έχουν και εκεί αυτό, και αυτό επηρεάζει. Αλλά πιστεύω ότι με μια καλή συνεννόηση μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα, έστω και αυτή την πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολη στιγμή συγκυρία, το συνδυάζοντας αυτό και με την παγκόσμια κρίση και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να μπορέσουμε να δείξουμε την κατάλληλη προσοχή, ούτως ώστε να μην λέμε την επόμενη μέρα ξανά να μιλάμε για μια χαμένη, ακόμα για μια χαμένη πατρίδα. Όταν πάτε στα Τίρανα και φαντάζομαι πάτε στο Υπουργείο, διεκδικείτε χρήματα, πώς σας βλέπουν εκεί, πώς σας βλέπει ο Υπουργός Εσωτερικών, ας πούμε, που πάτε και διεκδικείτε χρήματα? Κοιτάξτε, το θέμα είναι, το θέμα γιατί, είναι στο αποτέλεσμα. Ξέρετε γιατί το λέω, ναι. Γιατί και εσείς ψηφοφόρος είσαστε και όχι μόνο εσείς, οι πολίτες της μειονότητας ψηφίζουν και αυτοί. Ναι, θα μπορούσαμε όμως πάντα η πολιτική, όπου και να είναι αυτή, είτε στα Τίρνα στην Αθήνα, θα πάντα βλέπει το σακούλι των ψήφων. Σίγουρα υπάρχει αυτό. Το θέμα είναι στο αποτέλεσμα, γιατί πάντα ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός ή οποιοδήποτε μπορεί να σου μιλάει όμορφα και ωραία. Το θέμα είναι τι αποτέλεσμα έχει, τι επενδύσεις παίρνουμε. Και αυτό έχει σημασία. Αυτά τα τρία χρόνια εμείς έχουμε πάρει αρκετές επενδύσεις που δεν έχουν πέσει, τέτοιες επενδύσεις όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Τρία περιφερειακά υδραγωγεία, τα οποία είναι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, και με δρόμους και υποδομές. Σίγουρα αυτά δεν φτάνουν, θέλει ακόμα περισσότερα. Και επενδύσεις στη γεωργία για να μπορέσει και ο κόσμος να... Γεωργικός δήμος είστε, έτσι? Και γεωργικός, αλλά έχουμε και πολλά βοσκοτόπια, δηλαδή έχει κτηνοτροφία και υπάρχει και μια πολύ έτσι, το γαλάζιο μάτι, ας πούμε, το οποίο θα το δείτε εσείς αυτές τις ημέρες που θα είστε εδώ, που είναι ένας τεράστιος προορισμός και τεράστιο νερό, δηλαδή, το οποίο περνάει ενδιάμεσα στο Δήμο Φινικαίων και χύνεται στη θάλασσα. Αυτό δίνει δυνατότητες να μπορέσουμε να έχουμε και τουρισμό και οικονομική ανάπτυξη. Απλώς χρειάζεται μια στρατηγική, χρειάζεται συντονισμός και χρειάζεται ένας προγραμματισμός σωστός. Σας ευχαριστώ. Και εγώ. Κύριε Κουρή, είσαστε βουλευτής της Ομογένειας στο Αλβανικό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι η Ομογένεια έχει πολλά προβλήματα. Ακούσαμε κάποια από το Δήμο, από τους κατοίκους. Πόσο μπορεί να βοηθήσει το Κοινοβούλιο της Αλβανίας και πόσο δυνατή είναι η φωνή της Ομογένειας εκεί? Το Κοινοβούλιο της Αλβανίας. Το Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει στη σύμπραξη, όσο ισχυρή είναι η φωνή μας, τόσο πιο πολύ μπορεί να επηρεάσουμε στην κυβέρνηση για έργα υποδομής που χρειάζονται, όπως το είπε και ο Δήμαρχος νωρίτερα, και σας είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Mm-hmm.
Αυτή είναι και η κυριότερη έτσι, δουλειά μας και η προτεραιότητά μας, να επηρεάσουμε όσο πιο πολύ, όσο πιο πολύ μπορούμε. Ναι. Γιατί το κοινοβούλιο, όπως έρθει και στην Ελλάδα, και έτσι δεν πόσοι βουλευτές της Ομογένειας είστε? Είμαστε δύο βουλευτές της Ομογένειας. Από το κόμμα της Ομογένειας. Το ρωτάω γιατί η εικόνα που έχουμε δεν είναι τόσο καλή. Υπάρχουν ομογενείς που είναι βουλευτές σε κόμματα στο σοσιαλιστικό, για παράδειγμα, ή σε κάποιο άλλο κόμμα? Η ομογένεια στο Αλβανικό Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύεται διαμέσου δύο κομμάτων στην πολιτική σήμερα στην Αλβανία. Mm-hmm. Είναι το κόμμα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, με πρόεδρο τον κύριο Βαγγέλη Ντούλε, και το κόμμα Ελληνική Εθνική Μειονότητα για το Μέλλον, με πρόεδρο τον κύριο Χριστάκη Κίτσο, τον δήμαρχο που μίλησα νωρίτερα. Τα δύο αυτά κόμματα αντιπροσωπεύουν στη Βουλή διαμέσου του συνασπισμού. Το κόμμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι με την αντιπολίτευση επιστημής για τη στιγμή, και είναι ο κύριος Βαγγέλης Ντούλες, και εμείς είμαστε με το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Συμπολίτευσης ουσιαστικά, σε μια άτυπη συνεργασία, και εκεί είμαι εγώ. Ήθελα να καταλήξω, είμαι εγώ, λοιπόν. Ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Επειδή ουσιαστικά... Γιατί είναι ο εκλογικός νόμος είναι τέτοιος, ναι, που καταλαβαίνω αυτά ότι είναι μικρά κόμματα και δεν... Δεν θα μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Ναι. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι εκμεταλλεύεστε, αν θέλετε, και τον εκλογικό νόμο, ναι, και προσπαθείτε να έχετε μια παρουσία πιο δυναμική. Όταν λοιπόν κάνετε αυτή την άτυπη συνεργασία, φαντάζομαι ότι παίρνετε κάποιες δεσμεύσεις από το ισχυρό κόμμα, ναι, για να βοηθηθεί καλύτερα ο ομογενειακός πληθυσμός, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Πάντα και το κυριότερο στόχος είναι αυτό. Ότι το καταλαβαίνω. Είμαστε σε μια συνεργασία να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ, όσο πιο πολύ μπορούμε. Αυτή η συνεργασία μας πάνω από αποδίδει. Εγώ είμαι βουλευτής ένα χρόνο. Προσπαθούμε, υπάρχουν δυσκολίες αρκετές. Έτυχαμε και σε μια περίοδο με το COVID, με COVID, τώρα τα θέματα τα ενεργειακά και έτσι. Όμως έχουν σε μια συνεργασία που είχαμε και στην τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και άλλα 4 χρόνια πριν τα 3 χρόνια του Δήμαρχου, ήρθαν μερικά έργα στην κοινότητά μας και με την προσπάθεια και των δύο Δημάρχων και εμάς των βουλευτών. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο που είναι η Αλβανία και σε αυτή την οικονομική θέση έχουν τη θέληση να βοηθήσουν, έτσι. Mm-hmm. Να πούμε ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, δεν μπορούμε να το πούμε. Φαντάζομαι δεν θα μου το λέγατε κιόλας, γιατί ένας βουλευτής ποτέ δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένος, δεν έτσι μπορούμε, δεν είναι. Ναι, είναι λογικό, είναι αυτό. Δεν μπορούμε. Το καταλαβαίνω πολύ. Προσπαθούμε όμως, έχουμε υποσχέσεις. Εγώ είμαι και άνθρωπος που δεν μπορώ να λέω ότι θα γίνουν πάρα πολλά, γιατί στο τέλος φαίνεται, ναι, πάνω. Κύριε Βουλευτά, ακούμε και εμείς στην Ελλάδα, αλλά και εσείς το ζείτε περισσότερο και σε όλη την Ευρώπη, φαίνεται ότι αυτός ο πόλεμος, και όχι μόνο, έχει δημιουργήσει πολλά δεινά, φέρνει ένα δύσκολο χειμώνα. Αυτός ο χειμώνας πόσο δύσκολος θα είναι για την Αλβανία και κατ' επέκταση και για τους... Σίγουρα θα είναι δύσκολο για την Αλβανία, όπως σε όλα τα κράτη που έχουν επηρεαστεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων εδώ. Και νομίζω ότι και για την κοινότητά μας θα είναι δύσκολο. Η κυβέρνηση, τώρα που είναι η κυβέρνηση, έχει πάρει μερικά μέτρα όπως και σε όλα τα άλλα τα κράτη, αλλά πάντα και εγώ νομίζω ότι θα περάσουμε. Δεν φτάνουν κάπως τα μέτρα. Δεν φτάνουν πάντα, ναι. Είναι και εδώ ακριβό το ρεύμα. Εδώ ακόμη η κυβέρνηση με τα προγράμματα και με τα πακέτα που έχει κάνει είναι ακόμα μένει στις τιμές που ήταν πριν την κρίση. Είναι πολύ σημαντικό. Για λόγω της αλήθειας. Και έβαλαν σε κάποια στιγμή και εδώ ένα πλαφόν έτσι των 800 κιλοβάτ, έτσι, αλλά και αυτό με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού χθες τραβήθηκε και έτσι ακόμα είναι στα σε πακέτα, λογικά σε λογικά, όχι, στα
πρώην πλαίσια ήταν, ναι, ήταν πριν όμως. Όχι σε αυτά που έχει φέρει η κρίση τώρα. Όμως δεν έχουν φέρει η κρίση τώρα, ναι. Αυτά η κυβέρνηση τα έχει διαχειριστεί με πακέτα στήριξης. Έχει αναλάβει αυτή το κόστος της αύξησης mm-hmm. τιμής ενέργειας. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι για λόγους αλήθειας. Ναι, 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 είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αυτό. Ναι. Τώρα τους φόρους... Πώς βλέπετε... ακούσαμε τον Δήμαρχο να μιλάει για το ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με τις περιουσίες. Σε κάποιες, και εδώ στο Δήμο Φοινικαίων υπάρχει και σε άλλους, σε άλλες περιοχές πολύ πιο έντονο ενδεχομένως, γιατί είναι πιο τουριστικές, άρα έχει ναι. πιο μεγάλο και το ενδιαφέρον των επενδυτών ενδεχομένως για να πάρουν και να επενδύσουν. Πώς το αντιμετωπίζετε, πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πράγμα, γιατί καταλαβαίνω ότι δημιουργεί προβλήματα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, έτσι δεν είναι? Δημιουργεί προβλήματα. Έχουν γίνει αρκετές παραβιάσεις για τον νόμο και έχουν αρκετές περιουσίες και με χαρτιά, με έγγραφα πλαστά έχουν αλλοιωθεί ο κανονικός τους. Ο νόμος ιδιοκτήτης, ναι. Εγώ νομίζω ότι εμείς προσπαθούμε αρκετά, αλλά εσείς ξέρετε, όντας έχουν υπαρθεί αποφάσεις δικαστηρίων και έχουν αλλάξει με αποφάσεις δικαστηρίων δυστυχώς και πολλές φορές αμφισβητήσιμες αυτές οι αποφάσεις. Και ξέρετε, μια απόφαση δικαστηρίου λύνεται πάντα με μια άλλη απόφαση δικαστηρίου για να... ενώ πολιτικά εμείς κάνουμε όλες τις προσπάθειες που χρειάζεται και όλη την πίεση προς την... τώρα που είμαι εγώ προς την κυβέρνηση. Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια από την Ελλάδα? Εγώ νομίζω ότι εδώ που έχει έρθει το πρόβλημα, γιατί έχουν γίνει βάσει κάποιων νόμων και αποφάσεων του δικαστηρίου, όπως σας είπα, η πίεση και η βοήθεια που χρειάζεται από το ελληνικό κράτος είναι πρώτα απ' όλα να έχουν στήριξη, νομική στήριξη με σύμβουλους. Όλοι αυτοί που θα διεκδικήσουν αυτά που έχουμε έτσι, mm-hmm. και που έχουν χαθεί και, ή που έχουν αλλοιωθεί ο ιδιοκτήτης τους, και το κυριότερο είναι από εδώ και πέρα να υπάρχει η προσπάθεια και διαμέσου εμάς και με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους να μην γίνουν άλλα τέτοια φαινόμενα. Αν σας έλεγα να απευθυνθείτε, με κοιτώντας στην κάμερα, στους πολιτικούς της Ελλάδας, θα τους λέγατε? Τι θα σου λέγα? Εμείς είμαστε εδώ. Ο κύριος είμαστε Έλληνες. Ο κύριος λόγος και στόχος μας σε αυτή την προσπάθεια, τουλάχιστον την πολιτική, είναι να βοηθήσουμε όσο πιο καλά μπορούμε σε όλα τα επίπεδα την περιοχή μας, την ελληνική εθνική μειονότητα, και κάθε βοήθεια από αυτούς θα είναι ευπρόσδεκτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, βρισκόμαστε, φίλοι μου, στο Δήμο Φοινικαίων. Είναι ένας δήμος της ελληνικής εθνικής μειονότητας στη Νότια Αλβανία και είμαστε στο χωριό Λιβαδιά. Είναι ένα χωριό που φιλοξενεί το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου, φιλοξενεί ταυτόχρονα το ενιαίο λύκειο που θα το επισκεφτούμε και αυτό, και βέβαια είναι και η εκκλησία του χωριού εδώ δίπλα που έχει φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια, και ένα γήπεδο μπάσκετ μαζί με άλλες αθλητικές υποδομές. Εκεί μας περιμένει ο αντιδήμαρχος του Δήμου Φοινικαίων. Πάμε να τον συναντήσουμε. Είναι ένα χωριό, λοιπόν, το πιο ζωντανό χωριό θα μπορούσαμε να πούμε στο Δήμο Φοινικαίων, με 300 περίπου κατοίκους. Θα δούμε λίγο αργότερα και τον πρόεδρο του χωριού, που ήταν και δάσκαλος εδώ στο ενιαίο λύκειο, αλλά έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι είναι ένα από τα ζωντανά χωριά του Δήμου. Ένα χωριό που έχει υποδομές, που έχει ακόμα κατοίκους και που εν πάση περιπτώσει είναι ένας τόπος που οι άνθρωποι θέλουν να τον κάνουν ακόμα πιο ζωντανό. Θέλουν να φέρουν τους ανθρώπους από την Ελλάδα
να επιστρέψουν στον τόπο τους, να επενδύσουν εδώ, να μην έρχονται μόνο για διακοπές το καλοκαίρι, αλλά όλο το χρόνο. Λοιπόν, βρήκαμε τον Αντιδήμαρχο εδώ. Αντιδήμαρχε, τι κάνετε? Καλώς σας βρήκαμε. Καλά είσαστε? Για πείτε μας λίγο, βλέπω ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο βόλεϊ, μπάσκετ. Πάρα πολύ καλό. Ναι, όπως το είπατε. Είναι ένα έργο πάρα πολύ ωραίο. Είναι σύγχρονο. Ναι. Είναι στις πληροφορίες ευρωπαϊκές. Το οποίο είναι σε μεγάλη βοήθεια εδώ για την κοινότητα της Λιβαδιάς, προπαντός στους νέους. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω την περιφέρεια Πελοποννήσου που εμάς μας βοήθησε να κάνουμε αυτό το έργο. Είναι έργο της περιφέρειας Πελοποννήσου αυτό, το έχει φτιάξει, ναι, δηλαδή η περιφέρεια, ναι, Πελοποννήσου. Ναι. Όπως είναι αυτές οι ωραίες μπασκέτες, όπως είναι τα. Πόσα δίκια. Χρόνια είναι, πολλά χρόνια πίσω φτιαγμένο, γιατί το βλέπω τώρα, καινούριο. Τώρα είναι η τέταρτη χρονιά. Τέταρτη χρονιά. Δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια, όχι, γιατί βλέπω ότι έχετε σίδερα όρθια εδώ. Τι είναι αυτά τα σίδερα? Το ξεκινήσαμε να κάνουμε την περίφραξη, γι' αυτό με την ευκαιρία να καλέσουμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον περιφερειάρχη το δικό σας, να μας το ολοκληρώσει. Πρέπει λοιπόν η περιφέρεια Πελοποννήσου να ολοκληρώσει το έργο της, αυτό λέτε τώρα. Ναι. Γιατί μείναν τα κάγκελα, ναι, όρθια, ναι, εδώ, ναι, πέρα. Ναι. Φαντάζομαι ότι μας βλέπει ο περιφερειάρχης ο Παναγιώτης Ονίκας ή ο Χρήστος Λαμπρόπουλος. Φαντάζομαι δεν είναι και μεγάλο το κόστος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Γιατί τώρα όταν έχεις φτιάξει ένα τέτοιο έργο κόσμημα και δεν έχεις βάλει την περίφραξη και μπαίνουν μέσα οι κατσίκες, λογικό είναι, γιατί φαίνεται ότι μπήκαν οι κατσίκες εδώ. Χρειάζεται να το ολοκληρώσουν και να το τελειώσουν, γιατί είναι κρίμα, δεν είναι? Θα είναι μεγάλη ευχαρίστηση αν θα το ακούσουν ο Περιφερειάρχης και να το ολοκληρώσουν. Θα το ακούσουν, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ, να το ακούσουν. Και θα θέλαμε να το ευχαριστήσουμε κιόλας. Για τη βοήθειά τους, βεβαίως. Ναι, και βοήθεια. Φαντάζομαι όταν θα γίνει το κομμάτι της αδελφοποίησης του Δήμου Τρίπολης με το Δήμο Φοινικαίων εδώ στην περιοχή, να τον καλέσετε, να έρθει κι αυτός, γιατί είναι κομμάτι της περιφέρειας. Πρέπει να κόψουμε και την κορδέλα για να είναι παρόν. Στα εγγένεια. Δεν εγγενιάζεται έργο άμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Για πείτε μου λίγο, πώς είναι εδώ τα πράγματα στο Δήμο σας, τι ανάγκες έχετε, τι προβλήματα έχετε? Ο Δήμος ο δικός μας, από ό,τι ξέρετε, του Φοινικαίων, αποτελείται από 5 διαμερίσματα, τα οποία ήταν πριν επαρχίες. Τώρα έχουν ενωθεί με την ένωση, τη νέα διαχείριση που έγινε σε όλη την επικράτεια της Αλβανίας. Ναι. Είναι ο Δήμος Φοινικαίων, είναι ένας Δήμος ο πιο μεγαλύτερος, να πω, είναι ο δεύτερος στην Αλβανία, στην έκταση. Είναι 440.000 τετραγωνικά μέτρα. Πολύ μεγάλος Δήμος. Και ορεινός, Και ορεινός, πολύ. Και η μετακίνηση των ανθρώπων, τα χωριά μας είναι πολύ μακριά και είναι λίγο πολύ δύσκολο και ο Δήμος δεν μπορεί να μπορέσει να επενδύσει σε όλα αυτά τα 59 χωριά που υπάρχουν. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Και καταλαβαίνω, Αντιδήμαρχε, ότι εδώ είμαστε σε ένα χωριό παραγωγικό, δηλαδή ένα ζωντανό χωριό. Τα περισσότερα χωριά είναι με γεροντάκια, με λίγους, ναι, κατοίκους, έτσι, ναι, δεν είναι? Η μόνη περιοχή που είναι και η πιο ζωντάνια που υπάρχει, υπάρχει εδώ η Λιβαδιά, υπάρχει εδώ τα σχολεία, υπάρχει εδώ το ωραίο πολιτιστικό κέντρο. Ας περπατήσουμε από εδώ. Ναι, ναι. Έτσι, έχουμε το άλλους νέο λύκειο, που είναι το μόνο. Έχει πολλά παιδιά το σχολείο εδώ? Έχει, είναι γύρω στα 200 παιδιά. Α, έχετε παιδιά. Αυτό δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί, υπάρχει ζωή στον τόπο. Αν λίγο, ναι, βοηθήσουν και οι ομογενείς οι οποίοι έχουν φύγει και έρχονται μόνο τα καλοκαίρια, πρέπει, σωστά, να πούν και άλλες φορές το χρόνο. Μια που είπατε το καλοκαίρι. Εδώ τα παιδιά της Λιβαδιάς, που είναι μια ομάδα γύρω στα 20 παιδιά, νέα παιδιά, ναι, οργανώνουν κάθε Χριστούγεννα ή κάθε Πάσχα ή κάθε Αύγουστο κάποια δραστηριότητα εδώ. Και τα ευχαριστούμε τα παιδιά, όπως κάνουν ένα πρωτάθλημα μπάσκετ ή βόλεϊ. Κάθε καλοκαίρι, παράδειγμα 12-13 μέρες, 12-13-14, σε αυτό το γήπεδο οργανώνουν γύρω στις 20 ομάδες και τα κάνουν και όποιος είναι πρωταθλητής. Και εμείς, μπράβο, πολύ καλό. Τους στηρίζουμε έτσι με αυτές τις πιθανότητες που έχουν. Άμα, άρα αυτή η ομάδα που έχετε θα μπορούσε να αδελφοποιηθεί με μια ομάδα της Τρίπολης, ας πούμε. Να έρθουν εδώ, σωστά, να παίξουν, σωστά, να αναπτύξουν ούτως ή άλλως οι ομογενείς μας στην. Οι ομογενείς από το Δήμο σας στην Τρίπολη είναι πολύ. Είναι 800. 800 άτομα στο Δήμο Τρίπολης, δεν είναι και λίγοι, ένα χωριό μεγάλο είναι. Επίσης ξέρω τον αριθμό γι' αυτό. Έχετε έρθει στην Τρίπολη? Έχουμε έρθει. Ήμασταν. Στην αδελφοποίηση? Στην αδελφοποίηση, ναι. Πώς είδατε την πόλη μας, σας άρεσε? Όχι, ωραία. Ωραία. Πολύ καθαρή. Μας άρεσε και η ευγένεια δικιά σας που μας περίμενε πολύ καλή και τους ευχαριστούμε. Και ήθελα να πω σε αυτό τους νέους που είπες ότι εδώ έρχονται ομάδες και από τη Θεσποτία όταν οργανώνουν τα παιδιά. Α, και παίζετε. Ναι.
Άρα να έρθουν και από την Τρίπολη πρέπει οι ομάδες εδώ και να κάνετε ένα τουρνουά, ωραίο. Άλλωστε νομίζω ότι ο χώρος ενδείκνυται. Θα μπορούσε εκεί, εκεί θα κοπεί η κορδέλα, σε έναν αγώνα μεταξύ Αρκάδων και, Φοινικαίων. Ναι, ναι, ναι. Και ήθελα να πω και το, μια που το αναφέρατε να ολοκληρωθεί αυτό, εμείς έχουμε κάνει και μια μελέτη, το έχουμε μεταφέρει και στο προξενείο και στο, στα Τύρανα. Έχουμε το γήπεδο του ποδοσφαίρου που είναι δίπλα από εδώ. Το είδα. Το μόνο που μας ήθελε για να ολοκληρωθεί να γίνει ένα πιο ενέο και αυτό πάρκι. Ενιαίο αθλητικό κέντρο, λέτε. Αθλητικό κέντρο που θα ερμόζει στο Δήμο του Φοινικίων, το οποίο όπως έχουμε και το πολιτικό κέντρο που κάναμε, ότι όσες εκδηλώσεις κάνουμε εδώ έρχονται και από το Νότο της Αλβανίας και μας ευχαριστούν, λένε τέτοιο πράγμα. Είναι λογικό γιατί είναι πράγματι πάρα πολύ ωραίο και το πολιτικό κέντρο και σήμερα είδαμε πολύ κόσμο εδώ να έχει έρθει και από το Αίγιο και από παντού. Άρα είσαστε ένα Δήμος δραστήριος και αυτό μας χαροποιεί γιατί προφανώς οι άνθρωποι του τόπου είναι άνθρωποι δουλευταράδες, δραστήριοι. Όπου πάνε, προφανώς δραστηριοποιούνται. Η κοινότητα που έχετε στην Τρίπολη είναι μεγάλη και καταλαβαίνω ότι το προσπαθούμε σας βοηθάει ο Δημήτρης ο Ντόκος. Ναι, ο Δημήτρης είναι παράγοντας. Ο σύλλογος. Είναι παράγοντας. Ο σύλλογος που διοικεί ο Δημήτρης είναι παράγοντας και έχει έρθει πολλές φορές δίπλα μας και είναι πάγοντες δίπλα μας για κάθε τις που εμείς του ζητάνε για βοήθεια. Σας ευχαριστώ. Και εγώ. Να είστε καλά.